λογισμό του έργου του Υπουργείου της Συνατάσης Πυλίδου, στον οποίο προέβη πριν από λίγο. Χαρούλα μου, σε ακούμε. Καλό σας μεσημέρι από το Υπουργείο Ενέργειας. Τον απολογισμό των τελευταίων ετών αλλά και τους στόχους για το 2023 παρουσίασε η Υπουργός Ενέργειας. Χορηγίες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φυσικό αέριο, πράσινη μετάβαση και ανατιμήσεις τιμών ανάμεσα στους πυλώνες που εστίασε η Νατάσα Απλίδου. Στους πρωταρχικούς στόχους του Υπουργείου της, είπε η Υπουργός, ήταν η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τέθηκαν, όπως είπε, τα θεμέλια για την ταχεία μετάβαση της χώρας μας στην πράσινη, βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία. Καταγράφεται αύξηση, σύμφωνα με την Υπουργό, στην τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2022. Η χρονιά έκλεισε με 18,22% σε σχέση με το 2019 που ήταν στο 12,53%. Οι συνολικές χορηγίες για την πράσινη μετάβαση μέχρι και το 2027 φτάνουν τα 370 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τώρα κάτι για το ενεργειακό πρόγραμμα της χώρας μας, η Υπουργός αναφέρθηκε στις δραστηριότητες των εταιριών στο κάθε τεμάχιο που διαχειρίζονται, στα ενθαρρυντικά ευρήματα κυρίως στο τεμάχιο 6, το πρώτο εξάμηνο του 2023, όπως είπε και η Υπουργός. Αναμένεται νέα γεώτρηση στο Αφροδίτη από την Σευρών. Στόχος, είπε, είναι να αξιοποιηθούν οι ευνοϊκές συγκυρίες για φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο και η Αιγνιά της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων το συντομότερο δυνατό με τους τρόπους που θα συμφέρουν και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Υπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα που έλαβε το Υπουργείο της σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για την προστασία των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις των τιμών, τόσο στα καύσιμα όσο και στα καταναλωτικά αγαθά, με την μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε, την μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα, αλλά και με το σχέδιο για αγορά ή αντικατάσταση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών για ευάλωτα νοικοκυριά. Και έδωσε και κάποια στοιχεία με πέραν, όπως είπε, των 5.000 ετοιμάτων να βρίσκονται στην προέγκριση. Αυτά εν ολίγοις στα όσα παρουσίασε η Νατάσα Πυλίδου στον απολογισμό για τα πεπραγμένα του Υπουργείου της.